Μας. Είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο, αγόρι μου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μαζί σου. Παναγία μου, ακούω κάτι φοβερά, Κωστή, εδώ πέρα. Χάνετε, λέει, ποιες 5.000 θερμίδες την ημέρα με το χορό. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Μόνο αυτό μας σώζει. Θέλω να πιστεύω, έχανε 2.000-3.000 θερμίδες την ημέρα. Πόσες ώρες την ημέρα κάνει προπόνηση? Δεν έχει σχέση μόνο η προπόνηση, είναι το τι κάνει την προπόνηση. Μπορεί να έχει 7 ώρες και να δουλέψει ουσιαστικά μία ή δύο. Ναι. Μπορεί να έχει, ας πούμε, 3 ώρες και να είναι full 3. Μάλιστα. Είχαν βγει στα. Αυτό είναι. Με τι ένταση κάνει ουσιαστικά. Στην Αμερική έρευνες που είχαν πει μία ώρα Latin, competitive Latin, δηλαδή διαγωνιστικό Latin, είναι 8 ώρες γυμναστήριο. Τελείωσε! Πού είναι το competitive? Τελείωσε, το βρήκαμε, αυτό είναι. Γεια! Δεν βλέπεις. Κοίτα και τον Κώστα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, Κώστα. Τι κάνεις, λέω. Αδύνατος, ωραίος. Έτσι. Σε ζηλεύω που κάνεις πρόφες τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε μετά το Κωστή μας, τον Κωστή μας, να τον απολαύσουμε στο dancing, μπορούμε. Α, στο αφιέρωμά του πάμε. Εντάξει, οκ, ό,τι θέλετε. Είναι μόλις 27 χρονών και ο Κώστας Μαρτάκης έχει κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι από τη μουσική πίτα. Η συμμετοχή του στο μουσικό reality Dream Show το 2006 ήταν μόνο η αρχή της καριέρας του, καθώς εντυπωσίασε με την φωνή αλλά και την εμφάνισή του. Ο Κώστας Μαρτάκης μπαίνει δυναμικά στα μουσικά δρόμενα και το καλοκαίρι του 2006 παρουσιάζει το πρώτο δείγμα της δισκογραφικής του δουλειάς με το single «Πάντα μαζί». Του ίδιου χρόνου βρίσκεται στο πλευρό της Δέσποινας Βανδύ και του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ δεν σταματά τις συνεργασίες του με πρώτα ονόματα. Ο χώρος της showbiz δεν ήταν άγνωστος για εκείνον, καθώς είχε ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας ως μοντέλο. Η καλή του φωνή σε συνδυασμό με την όμορφη εξωτερική του εμφάνιση, αλλά και με τον χαρακτήρα του, άνοιξαν τις πόρτες διάπλατα για εκείνον. Ο Κώστας Μαρτάκης το 2008 έφτασε πολύ κοντά στο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο διαγωνισμό της Eurovision. Η εμφάνισή του έκλεψε τις εντυπώσεις και πολλοί είχαν πει τότε πως αν πήγαινε τα δωδεκάρια θα έπεφταν βροχή. Την ίδια χρονιά ο Κώστας Μαρτάκης άνοιξε τη συναυλία της Λόπες στην Αθήνα, κάτι που δίνει πολλούς πόντους στο βιογραφικό του. Ο τραγουδιστής μάλιστα σε αμερικάνικο κανάλι ψηφίστηκε ανάμεσα στους 25 πιο σεξι άνδρες του κόσμου και τον χαρακτήρισαν μάλιστα ως τον Έλληνα Θεό. Greece may be the cradle of Western civilization, but what have they done for us lately? How about sexiest man of the world, number 19, Kostas Martakis? I mean, everyone in Greece is so hot, and like, look at the place. I mean, the Greeks are so gorgeous. It's like since the beginning of time. It is always an honor to represent your country. This brown-haired babe magnet is one of Greece's most popular pop stars. And one look at his sexy stubble and baby blue eyes is all it takes to know why. Το 2009 ο γοητευτικός τραγουδιστής ήρθε ακόμη πιο κοντά στο κοινό με το δεύτερο προσωπικό πλατινένιο άλμπουμ της καριέρας του «Πιο κοντά». Ξεχωριστές ήταν και οι εμφανίσεις του στα μουσικά βραβεία MAD. Ο τραγουδιστής έκλεψε τις εντυπώσεις με το «Φιλί Κόλαση» με τη Μάρο Λίτρα στη σκηνή. Οι θαυμάστριες του φέτος δεν έχουν τη χαρά να τον απολαμβάνουν μόνο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τον Πάνο Κιάμο και την Ελένη Φουρέιρα, καθώς κάθε Κυριακή ξεδιπλώνει το ταλέντο του στο σοου χορού.
μεγάλη του αδυναμία είναι η οικογένειά του που τον στηρίζει σε κάθε του βήμα. Η μητέρα του δεν λείπει σχεδόν ποτέ από κάθε εμφάνισή του. Το κοινό του τον ακολουθεί πιστά και στο σόου χορού, καθώς τον στηρίζει με τις ψήφους του και ο Κώστας Μαρτάκης σε κάθε ζωντανό πρόγραμμα δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Αν μπορούσε κάποιος να εξηγήσει τη γλώσσα του σώματος, θα παρατηρούσε λοιπόν το εξής, ότι βλέποντας το Dream Show και το ξεκίνημά σου Κωστή, γέλαγες. Σου φάνηκε κάτι, ξέρεις, πολύ μακρινό και αστείο εκείνη τη στιγμή, ε. Και πώς ήμουνα έτσι επίσης. Μόλις φτάσαμε στο σήμερα και κυρίως στο dancing, έφερα μέσα στο σώμα του μπροστά, αγχώθηκε μόνο που το είδε και ήθελε να παρατηρήσει, τα κάνει σωστά, πώς είναι, πώς φαίνεται. Ήθελα να δω ακριβώς, επειδή δεν έχω δει από τα live τα βίντεο, έτσι κανονικά πολλή ώρα, παρατηρούσα να δω πώς φαίνεται όλο αυτό ως απ' έξω, όχι εκείνη τη στιγμή, γιατί τα βλέπουμε μετά το... όταν χορεύουμε μετά, στο green room, mm-hmm. μου ρωτήσετε και το Λαδά. Είχε το iPad και βλέπαμε τα βιντεάκια μας, mm-hmm. πώς χορέψαμε. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν το καταλαβαίνεις, γιατί είσαι μέσα σε όλο αυτό. Μετά από αρκετή ώρα, μέρες, άμα το δεις, που είσαι πιο, έχεις χαλαρώσει, έχεις φύγει από την ένταση του live, εκεί βλέπεις πραγματικά τι έχεις κάνει σωστά και τι έχεις κάνει λάθος. Όταν ξεκίνησες στο dancing, φανταζόσουν την πρόοδό σου και μέχρι πού θα φτάσεις, γιατί πας για τελικό καραμπινάτο, έτσι δεν το συζητάμε αυτό, το φανταζόσουν. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι μπορώ να χορέψω, να χορέψω έτσι. Έχω ακούσει και στο παρελθόν από ανθρώπους του χώρου ότι στο τραγούδα καλύτερα, μη χορεύεις, γιατί δεν το έχεις πολύ και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και εγώ με αυτό που έχω καταφέρει και σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνε τη Μαρία γι' αυτό. Αυτό έχει και καλή παρτενέρ, Κώστα, έχεις και τη Μαρία, η οποία σε έχει βοηθήσει πάρα πολύ και γενικότερα σας ζευγάριστε και όμορφη αυτό που βγάζετε και το αποτέλεσμα φαίνεται κάθε Κυριακή. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Κάνουμε πολλές ώρες πρόβα, καθημερινά. Γεια σου, Ηλία. Γεια σου, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Πόσες ώρες την κάνετε πρόβα την ημέρα? 5-6 ανάλογα. Τώρα κάνετε παραπάνω, Κώστα, γιατί έχετε τη διπλή την εμφάνιση την Πέμπτη. Τώρα και... είναι και διπλή ακριβώς. Είναι διπλή εμφάνιση και κάνουμε... άστο. Κουράγιο. Εμείς το βλέπουμε στον τελικό. Okay. Θέλεις να μας πεις με ποιο ζευγάρι βλέπεις τον εαυτό στον τελικό? Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ δυνατά τα ζευγάρια. Πολύ κοντά όλοι στο επίπεδο σχετικά. Οπότε όποιος και να είναι στο τελικό δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Εγώ θέλω να πω για την Ελεονόρα, μιας και βλέπω και τον Λαδά τώρα εκεί, ότι ήταν από τα ζευγάρια, πέρα ότι είναι φίλη μου η Ελεονόρα, δεν το λέω επειδή είναι φίλη μου, πραγματικά πίστευα ότι θα είναι στο τελικό και με το χέρι στην καρδιά ότι θα είναι και νικήτρια κιόλας. Γιατί χόρευε πραγματικά, ήταν πάρα πολύ καλή, χόρευε πάρα πολύ καλά με τον Ηλία εκεί. Mm-hmm. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι στο τελικό και ότι θα είναι και νικήτρια. Έπαθα μεγάλο σοκ, γιατί την ώρα εκείνη που ανακοινώθηκε το... Τη Φέργη Ελεονόρα, εγώ ήμουν από πίσω και έβγαζα τα ρούχα, έτρεχα γιατί δουλεύω κιόλας το βράδυ για να προλάβω και το άκουσα και άργησα στο μαγαζί γιατί κουκάλωσα στην τηλεόραση. Δεν το περίμενα καθόλου, πραγματικά. Με την επιτροπή είσαι ευχαριστημένος εσύ, Κώστα. Έχεις ακούσει και εσύ κατά καιρούς διάφορα σχόλια, όπως κάνουν σε όλους. Είσαι ευχαριστημένος. Ας πούμε και στην περίπτωση της Ελεονόρας. Πιστεύεις ότι έγινε κάποιο λαθάκι από την επιτροπή? Σίγουρα λάθη γίνονται, άνθρωποι είμαστε. Ακόμα και εμείς που χορεύουμε, κάνουμε σε όλα τα live κάνουμε λάθη. Απλά έχουμε πολύ καλό σκηνοθέτη και δεν τα δείχνει. Λάθη γίνονται. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, εγώ προσωπικά έτσι το έχω πάρει το Dancing with the Stars, ότι είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι. Δεν αποδεικνύουμε ούτε εγώ, ούτε η Ελεονόρα, ούτε κανένας στο παιχνίδι ότι είμαστε χορευτές. Προσπαθούμε για έναν πολύ καλό σκοπό, είμαστε όλοι εκεί. Και για τρεις ώρες από την Κυριακή, ο κόσμος που βλέπει αυτό το show να περνάει καλά. Αυτός είναι ο σκοπός. Σίγουρα κανένας δεν παίρνει μέρος με προοπτική ότι πάω για να χάσω. Αλλά
δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε έτσι τόσο πολύ θέμα και τι έγινε. Ήρεμη δύναμη είναι ο Κώστας Μαντάκης, έτσι, αθόρυβος. Έτσι, έτσι. Ο οποίος κάνει τρομερή πρόοδο από Κυριακή σε Κυριακή, αυτό ακριβώς σου λέγαμε εδώ. Και αξίζει να προχωράς μόνο και μόνο για την προσπάθεια και την πρόοδο που κάνεις κάθε εβδομάδα. Ακριβώς αυτό συζητάγαμε. Μα αυτή είναι η αλήθεια, να τη θέσει με άλλους οι οποίοι απλώς βρίσκονται βασιζόμενοι στο ότι ο κόσμος τους ξεχωρίζει και κάνουν την πλάκα τους, φαντάζομαι. Να πω και εγώ κάτι. Ναι, βεβαίως. Είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Δεν τον ήξερα πριν και όχι επειδή τώρα είναι αστικά. Είναι φανταστικός και πολύ απλός. Δηλαδή, ξέρεις, ναι, κάποιος σαν το Μαρτάκι θα μπορούσε να είναι, ξέρεις. Πιο... Θα σε πετύχω στο LA και θα σε μεθύσω, η αλήθεια σου λέω. Όλα αυτά τα... και το δύο, με ξεπέρασε. Τα Miami Girls και όλα αυτά. Θα πάτε διακοπές, διάβαζα κάπου, θα φύγετε διακοπές, λέμε την Ελεονόρα, τώρα θα πάτε Λος Άντζελες. Όχι τώρα, εγώ θα κάτσω για διακοπές στην Ελλάδα τώρα. Θα κάτσω διακοπές. Τώρα θα κάτσω, δεν θα φύγω. Το καλοκαίρι. Για περιμένετε, άμα μην φύγετε. Είσαι και εσύ εδώ. Τελειώς το dance, να έρθω κι εγώ. Συγγνώμη, Κωστή μου, τι φοράς στο χέρι σου? Τίποτα. Δεν φοράω κάτι. Κωστή, σήκω στα χεράκια σου. Τι φοράει εκεί, παιδιά, στο χέρι? Όχι, αυτό είναι. Αυτό εδώ φαντάζομαι, δεν είναι στο ρολόι. Ναι, αυτό είναι το ρολόι. Είναι δωράκι. Δεν είναι. Κώστα, τώρα να το πω, θα το πω. Δεν νομίζω ότι είναι δεσμευμένο ο Κώστα, αν και θα ήθελε, γιατί είναι πολύ καλό παιδί. Και υπάρχουν πολλέ ελεύθερε. Συγγνώμη, μπορώ να ακούσω τον Κώστα να μου εξηγήσει τι είναι αυτό που έχει στο χεράκι του. Τι είναι αυτό, Κωστή μου? Θα σου πω εγώ κάτι τώρα γι' αυτό. Τι είναι? Ένα δωράκι είναι. Δεν είναι όμω. Είναι από χέρι. Είναι από φίλοι. Από φίλοι. Εντάξει, πάντως έχω να σου πω το εξής. Καμιά φορά λένε, τους παλιούς τους ακούμε ρε παιδί μου, έχουν διάφορες παροιμίες και λένε, τα λένε και τα κορίτσια και τα αγόρια, ότι δεν κάνει να φοράμε οι ανήπανδροι και οι μη δεσμευμένοι τα χτυλίδια που μοιάζουν με βέρες, γιατί κόβεται η τύχη μας. Το λέω εγώ για την ιστορία. Εντάξει, το έκανα. Τώρα ξέρεις, εγώ σαν μαμά μιλάω, ξέρεις τώρα. Θα συνοηθεί με τη μαμά σου. Όχι μαμά, όχι. Και ψάχνει την τύχη του. Έτσι είναι, αγάπη μου. Έτσι λένε οι παλιοί. Μη φοράς αβέρα γιατί κόβεται την τύχη σου. Έτσι λένε. Το άλλο θέλει να σε προσεγγίσει μια κοπέλα και λέει κάτσε. Από τη στιγμή που έχει βέρα, μπορεί να μην το λέει, αλλά κάτι τρέχει. Εγώ έχω ακούσει ότι είναι και παγίδα καμιά φορά. Παγίδα, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ο Θοδωρής μπορεί να μας πει. Είναι ή δεν είναι Θοδωρή παγίδα? Συμφωνώ μαζί σου, Κώστα. Είναι παγίδα. Είπε και ο Σάκης, παιδιά, πριν από πρώτος. Και ο σκηνοθέτης μας, Κώστα, συμφώνησε μαζί σου, ε. Ότι είναι και παγίδα. Συμφωνεί και ο σκηνοθέτης. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλά, εγώ την έδωσα τη συμβουλή μια φορά. Εσύ κάνω ό,τι θέλεις, πάμε στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Την ξαναέβαλα. Αυτά βλέπω.